μπήκε στο στούντιο Βάιο Τσούζικα. Ναι, μπήκα ρε φίλε γιατί με φώναξε ο Πετρίδης. Δεν μπήκα μόνο μου, απλώ. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Απλά μπήκε εδώ, δεν είναι. Λοιπόν, δεν μου λε, έχουμε τηλέφωνο γραφείων ΠΑΕ Σπέτσια. Γιατί το λες αυτό? Για να ενεργοποιήσουμε οψίον Dragovski. ΠΑΕ Σπέτσια όμως, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι πάντως ότι. Ελπίζουμε να πέσει η Σπέτσια για να μην έχει απαιτήσει. Έτσι, είμαστε όλοι υπέρ τη προσπάθεια των αντιπάλων τη Σπέτσια στο πρωτάθλημα τη Βηρεία Εθνική Ιταλία. Πάντως, θυμίζω ότι μέχρι να έρθει ο Τερίμ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός μέτραγε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων σε ντέρμπι. Ναι. Από την ώρα που ήρθε ο Τερίμ στην Ελλάδα, πάει παίζει στην ΑΕΚ μέσα. Το χάσε, μάλλον δεν πήρε τη νίκη στο φινάλε του μάτς. Mm-hmm. Παίρνει μια πρόκριση με τον Ολυμπιακό. Ενώ είχε χίλια προβλήματα αγωνιστική υφή, με πολλούς τραυματίες, ουσιαστικά χωρίς σεντερφόρ. Υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο λεωφόρο, τον κερδίζει σβηστά, σε παιχνίδι που δεν σηκωθήκαμε καν από την καρέκλα. Όντως. Και παίζει στην Τούμπα, χάνει το πρώτο παιχνίδι, okay, στο οποίο παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ακόμα και αν μπορούσαμε να πάρουμε τη βαθμό στο τέλος, όπως είπε ο Τούρκος προπονητής, δεν θα το αξίζαμε. Αλλά σήμερα πήρε άλλο ένα ντέρμπι στην Τούμπα. Και μάλιστα σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα, ήταν με κόσμο, άρα και πιο δύσκολες ναι. συνθήκες διεξαγωγής για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και είναι τώρα, να σε διακόψω λίγο, άκουσα τον Τάσο νωρίτερα, μέσα στη μέρα, που είπε ότι στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων στην Τούμπα, έχει νομίζω 4 νίκες ο ΠΑΟΚ και 2 ο Παναθηναϊκός, όλες οι νίκες ήταν με 2 γκολ. Ναι. Ναι. Αυτή είναι με. Έσπασε το, αν το πούμε έτσι, το σερί. Δύο παράδοσεις είναι. Μία είναι αυτή που λες εσύ, πολύ σωστά, ότι δηλαδή ο νικητής πάντα βάζει δύο γκολ, είτε 2-1 ή 2-0 είναι το match, είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο ΠΑΟΚ. Η δεύτερη πολύ σημαντική παράδοση είναι ότι είναι το δέκατο παιχνίδι, το ένατο παιχνίδι, δέκατο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, στο κύπελο, στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία. Ναι. Έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία. Μέχρι στιγμής. Άσχετα αν έχει προκρίσει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί κάποιες φορές έχει προκρίσει και ο Παναθηναϊκός από αυτά τα ζευγάρια, ναι. από τις περισσότερες. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός κερδίζει στην Τούμπα σε κύπελο τον ΠΑΟΚ. Είναι μια παράδοση που προφανώς μπορεί να μην έχει στο νου του ο Φατίχ Τερίμ, αλλά είναι μια ναι. παράδοση που λέει αρκετά πράγματα για το πώς νιώθει πλέον ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του. Εγώ βλέπω ένα συγκρότημα ποδοσφαιριστών που όλοι νιώθουν χρήσιμοι σε αυτό. Και αυτό κάνει μπαμ στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, και με αυτοπεποίθηση, θα πω εγώ, όσο περνάει ο καιρός με τον Τούρκο στον πάγκο. Βεβαίως. Ξεχωρίζω κάποιες στιγμές, γιατί η ανάλυση βαθιά του παιχνιδιού θα κάνετε και με τους ανθρώπους που προφανώς περιγράψαν το παιχνίδι. Ο Μλαντινόβιτς προλαβαίνει τον Μπράντον Τόμας στο transition στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είναι ο τελευταίος παίκτης που περίμενα να προλάβει κάποιον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει επίσης αυτή η απόκρουση του Dragovski στην κεφαλιά του Σαμάτα στο κόρνερ, που πραγματικά είναι τρομερή απόκρουση. Είναι απίστευτη απόκρουση. Και η ενστικτόδηση του Τόμας στο πρώτο ημίχρονο. Όπως επίσης, ας κοιτάξουν οι φίλοι προσεκτικά τις προσπάθειες και τις επαφές του Σπόραρ μετά τον 1-0. Όταν δηλαδή άρχισε να νιώθει καλύτερα. Όταν του φύγει αυτό το ότι δεν βάζω γκολ. Ναι, στην ουσία το άγχος. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, κακά τα ψέματα, δεν είχε ενεργό ρόλο. Ακριβώς. Έχει φτιάξει μια φάση και την έχει τελειώσει με κακό τελείωμα, αλλά την έχει τελειώσει τη φάση μέσα από την μεγάλη περιοχή. Που έχει ρολάρει το κορμί του και έχει τριπλάρει ταυτόχρονα με το ρόλο αυτό δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Που εκεί δεν μπορεί να το μαρκάρει ουσιαστικά, αλλά περνά ανάμεσα από δύο. Γιατί άμα το μαρκάρει, κινδυνεύει να κάνει πέναλτι. Και τελειώνει τη φάση στην δεξιά γωνία του Κοτάρης, ο οποίος πέφτει και την μπλοκάρει την μπάλα. Γενικά. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός σήμερα στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Δεν άφησε καθόλου τον ΠΑΟΚ να χτυπήσει το transition. Καθόλου. Ναι. Δέχομαι και εγώ την κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές αλλαγές. Αλλά αυτό είναι. Και ο Παναθηναϊκός πήγε με πολλές αλλαγές να παίξει τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, να σου πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Επειδή ακούω για τις αλλαγές του ΠΑΟΚ. Πολλές φορές φέτος ο Λουτσέσκου είχε μπει στην διαδικασία και το συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν με τον Δημήτρη ότι όλο το group. Το υπολογίζει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στα παιχνίδια όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή, ξέρω εγώ, Πέμπτη, Δευτέρα, πήγαινε πολλές φορές σε μαζικές αλλαγές και φρεσκάρισμα της 11ης. Ακριβώς. Γιατί τους εμπιστεύεται. Και με το που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, αφού καταλαβαίνει ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει απονευρωθεί επιθετικά, δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, με τον μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει την μπάλα κάτω ο Παναθηναϊκός, φτιάχνει δύο-τρεις φάσεις, οι οποίες είναι
πραγματικά βγαλμένες από μπλοκάκι προπονητή, από τακτική. Ναι, είναι σεμινάριο. Ειδικά στη φάση του γκολ, είναι πραγματικά η ανάπτυξη είναι σεμιναριακή. Μπορεί το γκολ να είναι εύκολο εκεί που σκάει η μπάλα, εντάξει, αλλά για να φτάσει στην τελική προσπάθεια του Μπερνάρ. Ναι. Είναι σεμινάριο. Μπράβο, μέχρι να φτάσει εκεί, γιατί θα μπορούσε να μπει και πώς το λένε, η επαφή του Μπερνάρ. Ναι. Και να πεις είναι το τέλειο γκολ. Και μετά τη φάση του 1-0, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, μπας και επενδύσει πάνω στον ευρικό κολονισμό του ΠΑΟΚ, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Όταν όμως κατάλαβε ότι δεν ήταν τόσο εφικτό, τι έκανε, μπήκε σε αυτό το κόλπο το οποίο το εφαρμόζει και αυτό ο Τερίμ, με όποιον και να παίζει, είτε είναι ο Πανσεραϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι οποιοδήποτε, είτε ο Ολυμπιακός, διαχείριση του παιχνιδιού, ότι κοίταξε να δεις, στο βάλα τον γκολ, δεν θα σου βάλω άλλο, αλλά δεν θα φάω κιόλας. Βάζει τρίτο στόπερ μέσα, βάζει στην αρχή 5 χαφ, μετά τα κάνει 4. Σε σχήμα με 5-4 στο τέλος. 5-4-0 ναι. Έπαιζε στο τέλος. Παίζει ένα 3-5-1 για ένα διάστημα του παιχνιδιού. Δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στη διάθεσή του έχουν ένα ρόλο. Και αυτό ξέρεις, όταν περνάει στα αποδυτήρια και όταν βγαίνει και στο γήπεδο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό για να κερδίζει τους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και δεν έχει τελειώσει το παραμικρό. Θέλω να πω ότι ήταν μια μεγάλη αλλαγή του ΠΑΟΚ με το που πέρασε ο Μεϊτέ στον αγωνιστικό χώρο. Μάζεψε πολύ τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Και ο Τάισον, θα πω, όσο πρόλαβε να παίξει. Ναι. Τον βοήθησε τέλος πάντων στην ανάπτυξη. Εκεί από παίχτη 37 χρονών, εγώ περιμένω λίγο περισσότερη ηρεμία. Διότι ξέρει ότι ο προπονητής του δεν έχει άλλες αλλαγές. Ενώ αντίθετα ο Τερίμ είχε αλλαγές να κάνει στο σημείο του παιχνιδιού που έγινε την αποβολή του Μπακασέτα και του Τάισον. Περίμενα λίγο περισσότερη ηρεμία. Δεν τη βρήκε αυτή την ηρεμία. Και εκεί στη φάση αυτή, λίγο μετά μάλλον, δεν μπορώ να καταλάβω ο τέταρτος διαιτητής. Νομίζω ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Στη φάση που γίνεται με τον Μλαντένοβιτς και τον Ζίβκοβιτς, όταν ο Μπράντον Τόμας σηκώνεται από τον πάγκο και τραβάει τον Ζίβκοβιτς και τον Μλαντένοβιτς και τον πετάει κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν είδε ή αν είδε τι δεν είπε στον Ολλανδό διαιτητή που έπρεπε να αποβάλει και τον Μπράντον Τόμας. Διότι σηκώθηκε από τον πάγκο και ήταν μια κίνηση η οποία είναι. Δεν μιλάμε για βάναυσότητα, μιλάμε για παίχτη του πάγκου, ο οποίο εσκεμμένα γκρεμίζει ποδοσφαιριστή. Γενικά είχε πολλά. Ήθελε να αφήσει το παιχνίδι ο διαιτητής, να μην σφυρίζει πολλά φάουλ. Ναι, όσο γίνεται. Ωστόσο, δεν ήταν τα κριτήρια του κοινά, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κρακτή φάση. Υπήρχαν όμως πολλές επαφές που θα μπορούσαν να σφυριχτούν τα φάουλ ανάποδα ή τέλος πάντων να σφυριχτούν φάουλ όταν δεν σφυρίζει φάουλ. Πάντως, αυτό το συγκεκριμένο το σκηνικό με τον Μπράντον Τόμας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει τι ακριβώς είδε και φάγει κάρτα ο Ζίβκοβιτς ο goalkeeper. Ο οποίος στη φάση δεν είναι μπλέκ. Όχι, απλά προφανώς βγήκε μπροστά, σου λέει κάτσε να την πάρω εγώ που. Ναι. Δεν πολύ παίζω κιόλας. Έχει μεγάλη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει αύριο, τι θα αποφασίσουν στη Λίγα για το πώς θα γίνει το μάτς. Διότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Τούμπα το οποίο δεν το κερδίζει. Και υποδέχεται Ολυμπιακό αν δεν αναβληθεί η αγωνιστική. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστεί αυτό. Έχει δείξει στο παρελθόν ότι ο ΠΑΟΚ όταν μπαίνει σε μία μικρή ισοστρέφεια του κοστίζει και του στοιχίζει. Έχει αξία να δούμε αν θα γίνει το μάτς την Κυριακή, διότι αν γίνει το μάτς την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει ένα πρόωρο τελικό, ακόμα και αν βαθμολογικά με τον Ολυμπιακό δεν έχει τόσο μεγάλη επαφή. Έτσι. Ναι, για την ώρα ναι. Αλλά θα παίξει τελικό γιατί Κυριακή Τετάρτη, αν δεν αλλάξει το πρόγραμμα, παίζει πολύ μεγάλο μέρος από την φετινή του χρονιά. Αν δεν παίξει όμως. Θα έρθει στο Απόστολος Νικολαίδης ξεκούραστος. Ναι, αν δεν παίξει, θα παίξει στη Τετάρτη ξεκούραστος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνέντευξη. Η αυριανή τηλεδιάσκεψη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί όπως φαίνεται ότι αν τελικά αποφασίσουν αναβολή, θα υπάρξει ντόμινο στις υπόλοιπες αγωνιστικές που απομένουν για την κανονική περίοδο. Ακριβώς. Και θυμίζω σε αυτήν την περίπτωση χρειάζονται 10 ψήφοι. Ναι. 10 θετικές ψήφοι προκειμένου να περάσει η συγκεκριμένη απόφαση. Δεν του βγήκε του Λουτσέσκου προφανώς το να παίξει με τους δύο καλούς του εντός εισαγωγικών εξτρέμ δεξιά και αριστερά. Ναι. Να αλλάξει θέση δηλαδή στον Ντεσπότοφ στο πρώτο ημίχρονο και στον Ζίβκοβιτ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν του βγήκε. Εγώ περίμενα να βγάλει τον Ζίβκοβιτ και όχι τον Ντεσπότοφ στην αλλαγή που κάνει του Τάισον. Τελικά προτίμησε να κρατήσει το σέρβο μέσα στο παιχνίδι. Δεν του βγήκε αυτό. Αντίθετα, νομίζω ότι από τις αλλαγές που είδαμε γενικά στο παιχνίδι, που ήταν πολλές, ήταν 10 το σύνολο, νομίζω ότι η πιο πετυχημένη αλλαγή ήταν του ΜΕΙΤΕ. Το ξαναλέω. Αλλάζει τελείως εικόνα ο ΠΑΟΚ με την είσοδο του ΜΕΙΤΕ. Ενώ τα πλάνα των προπονητών και το 2, αλήθεια είναι ότι λίγο, πώς να το πω έτσι, προδόθηκαν από την αποβολή του Μπακασέτα και του Τάισον. Για μένα ήταν σωστή. Ναι, σωστές και οι δύο αποβολές. Προφανώς. Αντώνης Πανούτσος στην παρέα μας, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για τα όσα είδε στην Τούμπα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ένα μάτσο, ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές είναι καλύτερος. Όταν μένουν 10 με 10-10 είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ και γυρίζει και πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στο τέλος
ξέρεις, όλες οι αλλαγές γινόντουσαν ώστε να εξασφαλιστεί. Ναι, να κρατήσουμε το 1-0. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα ήταν γίνανε φάσεις στην περιοχή, αλλά όχι οι πιο επικίνδυνες, δεν γίνανε στο τέλος. Είχαν γίνει προηγουμένως. Και είναι ένα μάτσο το οποίο παίζει τις ατομικές ενέργειες πάρα πολύ, αλλά το γκολ που μπαίνει, μπαίνει από συνδυασμό. Και ωραίο συνδυασμό. Ωραίοτατο συνδυασμό και λάθος όμως και του Τζόνι, ο οποίος χάνει την κεφαλιά. Φεύγει πίσω από το κεφάλι. Δεν έχει υπολογίσει, έχει μπει πάρα πολύ μέσα στην περιοχή και χάνει την κεφαλιά, πιάνει ο Μπερνάρντο Σιλβά και μετά το τελειώνει ως σπόρα. Αλλά είναι ωραίο συνδυασμό πιο πριν, εντάξει, η μπάλα γυρνάει κτλ. Η καλύτερη μπορεί ευκαιρία που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτή που δεν έφτασε καν στην περιοχή ο Παλάσιος. Σε κάποια στιγμή είναι μόνος του. Ναι. Λες, δεν υπάρχει άνθρωπος δίπλα. Και του φέρνει το κοντρόλ και η μπάλα πάει... Συνήθως θες η μπάλα αυτή μακριά το κοντρόλ κατά μπροστά. Πάει κατά πίσω μέχρι να γυρίσει πίσω και να μαζέψει κτλ. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ και χάνεται η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έχει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός σε όλες τις πλευρές, εκτός από την πλευρά του Μλαντένοβιτς που είχε προβλήματα με τον Ζιβκόβιτς. Ναι. Εκεί ταλαιπωρήθηκε. Σε μια αντεπίθεση μάλιστα ο Ζιβκόβιτς μένει μόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικά καλύπτουν οι υπόλοιποι, ας πούμε, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε καλή μέρα και ο Αράο και ο Γετβάη. Επίσης είναι σε καλή μέρα ο Ρούμπεν Πέρες. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν είχε υστερείς σαν τις παίκτες. Έδινε πολλές βοήθειες, πολύ καλός ο Κότσιρας, δηλαδή για μένα και πολύ καλό μάτς. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει πρώτη και δεύτερη ομάδα, είναι σαφές. Δηλαδή, για παράδειγμα... Αυτό θα σε ρωτούσα. Θεωρείς ότι τόσες πολλές αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου τον επηρέασαν? Ναι. Δεν είναι τον επηρέασαν. Έχει καλύτερους παίκτες. Ορισμένοι είναι καλύτεροι παίκτες. Ξέρουν καλύτερη μπάλα, απλά πράγματα. Ορισμένοι δηλαδή έχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να τα αντικαταστήσουν άλλοι. Ξέρεις, να τα καλύψουν. Δηλαδή, ο Τσιγκάρας δεν μπορεί να καλύψει το ΜΕΙΤΕ. Είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα. Ο ΜΕΙΤΕ έχει το χαρακτηριστικό. Ξέρεις ότι πηγαίνει ευθεία και εάν βρεθεί κάποιος στο πλάι του, ας πούμε, είναι αδύνατο να τον κόψει. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Δηλαδή, είναι Λιβάη Γκαρσία, ΜΕΙΤΕ και Άμραμπατ πρέπει να είναι οι δυνατότεροι παίκτες που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε δύναμη δεν πέφτει κάτω. Δεν τους ρίχνεις κάτω, ναι. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα δηλαδή. Επίσης, νομίζω ότι ο ΣΒΑΒ δεν έχει τα τρεξίματα που είχε φέτος. Δεν φαίνεται δηλαδή, ξέρεις, να έχει τα τρεξίματα. Έκανε καλό μάτσο ο Τζόνι. Έκανε καλό μάτσο και Τζόρα. Ο Μιχαλίδης κοψήκοψα. Ναι. Έχει κανένα δύο καλά κοψήματα μέσα στην περιοχή με κεφάλιες. Ο Κοτάρσκι δεύτερη στον γκολ. Και ήταν καλός, μια χαρά, δηλαδή μια χαρά έκανε και μια επέμβαση στη γωνία του καλή. Ο Τρακόφσκι έκανε μια καλή απόκρουση. Το θέμα δεν είναι ότι τη χτυπάει την μπάλα. Αυτό το οποίο του πηγαίνει στο πλάι και πέφτει στα δεξιά και το πιάνει. Του Σαμάτα την κεφαλιά λες. Ναι, μπράβο. Που την πιάνει μια στραβή κεφαλιά που πιάνει. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι η εκτείναξη που κάνει δεν είναι τόσο δύσκολη, αλλά είναι πολύ καλός τρόπος που διώχνει την μπάλα σε σημείο που η φάση δεν συνεχίζεται. Να τελειώσει τη φάση, ναι. Μπράβο, δεν την κοπανάει προς τη μεριά του πέναλτι, ξέρετε, γίνει κανένας χαμός, την πετάει προς το πλάι, ας πούμε, και κάπου τελειώνει η φάση. Σε γενικές γραμμές, δίκαιο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν ήταν να κερδίσει μια ομάδα στα σημεία, ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, και να πάρει αυτό το προβάδισμα. Ναι, και να πάρει αυτό το προβάδισμα, το οποίο, εντάξει, είναι καθοριστικό. Του πηγαίνουν όλα τα μάτια τώρα του Παναθηναϊκού με το Φατιχητήριο. Δηλαδή κάνει επαναστατικές αλλαγές, δηλαδή δεν ξέρεις τι θα κάνει. Ακόμα και στο Σπικάζ όταν παρατηρήσεις, ας πούμε, λένε τώρα θα μπει ο Σέγκεφελ, τι θα πάει, μπορεί να παίξει ο Ξεδερφός, δεν έχεις ιδέα. Ναι, είναι πολύ απρόβλεπτος σαν προπονητής. Ναι. Ξέρεις, δεν τον φοβίζει ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Έκανε τέτοια καριέρα που δεν τον φοβίζει ότι κοίτα κάτι, ας πούμε, αυτή είναι η στιγμή κτλ. Ξέρεις που θα δικαιωθώ ή θα γίνω ήρωας κτλ. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα παραμένει φιλόδοξο και φαίνεται ότι το θέλει το πρωτάθλημα. Δευτερευόντως το κύπελο. Δεν θα έχει καμία αντίρρηση καμία από τις δύο ομάδες να προχωρήσει στον επόμενο γύρο, αλλά είναι επίσης σαφές ότι ο κύριος στόχος και των δύο, μπράβο, παραμένει πάντοτε στην Ελλάδα το κύπελο, είναι η δεύτερη διοργάνωση και η δεύτερη μακράν. Ωραία, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Έγινε, γεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αντώνη Πάνουτσο και πάμε να κλείσουμε τον σχολιασμό με τον Βαγγέλη Νερατζιά. Χαίρετε. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνεις? Καλησπέρα, σαν και στο κράτες μας. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας και δικαίως κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που μπορεί να προκύψει από μια σειρά από παρατηρήσεις μέσα στον αγώνα, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία είχε την περισσότερη μεθοδικότητα, κυκλοφορούσε, δηλαδή μπορεί η κατοχή να ήταν μοιρασμένη, αλλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν με σωστό χτίσιμο της μπάλας, με πολλή κυκλοφορία, με παιχνίδι από τον άξονα, με αναζήτηση από τα άκρα, εν αντιθέσει με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κυρίως κυκλοφορούσε το παιχνίδι την μπάλα στα πόδια του στο δικό του μισό και προσπαθούσε να παίξει αυτόν τον εισαγωγικά κλεφτοπόλεμο όταν βρει κάποιο κοινό χώρο να τρέξει. Επίσης, αν δει κανείς το παιχνίδι με προσοχή, θα δει ότι όλες οι φάσεις του Παναθηναϊκού προέρχονται μέσα από οργανωμένο παιχνίδι, ενώ ότι ΠΑΟΚ είναι με εξαίρεση τη φάση το 13 που είναι η μοναδική στιγμή που ο Παναθηναϊκός την πατάει στην κόντρα σε αυτό το μάτς, σε αντίθεση με το μάτς του πρωταθλήματος που εκτέθηκε. Σήμερα την πάτησε μόνο στο 13 σε μια φάση που είχε αργή επιστροφή. Με εξαίρεση αυτή τη φάση όλες οι άλλες ευκαιρίες που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι αποστημένες μπάλες. Είναι από φάουλ, δεξιά-αριστερά. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία από οργανωμένο παιχνίδι. Είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που, αν μπορούμε να πούμε ένα διάστημα που κυριάρχησε μία από τις δύο ομάδες και έκλεισε τον αντίπαλο, αυτό συνέβη μόνο τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και νομίζω ότι σε κανένα σημείο από τον ΠΑΟΚ. Θα πει κανείς βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία με το δοκάρι από την κόντρα στο τέλος. Ναι, αλλά θα πω και εγώ ότι έγινε 32 καραμπόλες. Στο μάτς πρωταθλήματος, τάσο μου, που υπάρχει φάση του Μλαντένοβιτς που είναι ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία από αυτό, είχαμε σημειώσει ότι δίκαια ανοίξει ο ΠΑΟΚ πάλι. Δηλαδή θα ήταν αδικία να ισοφαριστεί. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει για το απόψινό. Νομίζω το Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος του ΠΑΟΚ. Του βγήκε και το διάβασμα του παιχνιδιού από τον προπονητή του. Και βέβαια υπάρχει και το πολύ θετικό ότι υπάρχουν μια σειρά από συμπεράσματα σε ατομικό επίπεδο τα οποία μπορούν να κάνουν τον Παναθηναϊκό να αισιοδοξεί για το μέλλον και αυτό είναι ότι είναι δεδομένα πολύ καλό τέρμα ο Ντραγκόφσκι. Ναι. Δηλαδή επιβεβαιώνει το βιογραφικό του ότι είναι στην καλύτερη ηλικία στα 28, ενεργός στην Εθνική Πολωνία στη Σέρια πολλά χρόνια. Νομίζω και σήμερα και γενικά το διάστημα που παίζει το παιδί είναι σχεδόν αλάνθαστος και έχει φύγει και αυτό το αχ-βαχ πολλές φορές που είχαμε με τον Μπρινιόλι που με το καθυστέρηση εκεί η κυκλοφορία της μπάλας. Βλέπουμε ότι ο Ντραγκόφσκι αυτό δεν αφήνει να ρισκάρει σε καμία περίπτωση και σημειώνω ότι έχει πολύ καλά πόδια και με το δεξί και με το αριστερό να απομακρύνει που είναι σπάνιο για τερματοφύλακα. Ένα ακόμη που πρέπει να σταθούμε τάσο μου είναι ότι είναι πλέον δεδομένο ότι ο Πέρεθ έχει επιστρέψει στο τέμπο που ξέραμε, γιατί δεν είναι μία πλέον η εμφάνιση, είναι τέσσερις εμφανίσεις που επιβεβαιώνει ότι πλέον είναι και πάλι ο κανονικός Πέρεθ και αυτό είναι για τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ σημαντικό νέο. Και επίσης θα πω ότι για τον Παναθηναϊκό δύσκολα μπορεί να βρεις κάποιος στο απόψινό παιχνίδι που υστέρησε. Γενικά όλοι πήγαν καλά και ο Μλαντένοβιτς αριστερά ήταν αρκετά αξιόπιστος. Από ένα σημείο και μετά, γιατί στην αρχή είχε τα προβλήματα και τον ταξιδιώμα. Ναι, δηλαδή αυτό που ήταν το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ξέραμε ότι ο Κότσιρας θα ανταποκριθεί από εκεί. Καλά για το δίδυμο δεν έχουμε να πούμε κάτι. Για το Γετβάη θα πω ότι μοιάζει η ρήτρα του 1,5 εκατομμύριου πλέον να είναι μικρή. Ναι. Ενώ πριν δύο μήνες θα κάναμε άλλη κουβέντα. Ναι, έτσι. Και έχει γενικά δέσει καλά με τον Αράο. Ναι, δεν είναι καλά με τον Αράο. Και γενικά νομίζω ότι αν εξαιρέσει κανείς εκείνη την κοκορομαχία εκεί που έφαγε και την κόκκινο Μπακασέτας, θα ήταν μια πολύ καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό, η οποία θα μπορούσε να προκύψει και μια καλύτερη νίκη κιόλας και σε σκορ. Ασφαλώς και το θέμα της πρόκρισης σε διπλά παιχνίδια πάντα είναι ύπουλο. Έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε και τον επαναληπτικό. Σίγουρα πας για δύο αποτελέσματα, αλλά όπως και να έχει, δεν μπορείς να είσαι. Είναι όμως η αίσθηση ανωτερότητας στο ποδόσφαιρο που έπαιξε απόψε ο Παναθηναϊκός και είναι ακόμη τάσο μου ότι ο Παναθηναϊκός που υπήρχε μια κουβέντα γύρω από τη συμπεριφορά του στα ντέρμπι, κερδίζει μέσα σε λίγες ημέρες δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ. Ναι, νομίζω ότι πλέον πάβει να υφίσταται τέτοια κουβέντα. Ναι, και αν βάλεις και πίσω, ότι πιο πίσω δηλαδή και στη Φιλαδέλφια την εμφάνιση και το γεγονός ναι, του άρχισε το 96. Ναι, τον τελευταίο μήνα, νομίζω δεν υφίσταται. Ναι, υπάρχει μόνο ήττα από τον ΠΑΟΚ, όπου εκεί πραγματικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και τον είχε νικήσει. Εντάξει, αλλά γενικά νομίζω ότι αυτές οι δύο νίκες, οι συνεχόμενες και ο τρόπος που παίζει σε αυτές τις δύο νίκες ο Παναθηναϊκός, γιατί η εικόνα είναι μεγάλο πράγμα. Ναι, βέβαια. Λένε πολλά και το ρόστερ φέτος είναι βαθύ. Μοιάζει μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη για όλα. Αυτό θα πω και θα το κλείσω εδώ. Ωραία, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ και σε σένα. Το είδες το μάτς? Το είδα το μάτς και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
τέτοιο αντίκτυπο καινούργιο προπονητή σε ομάδα όπως έχει ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχουμε ξαναδεί προπονητές να έρχονται και να φέρουν μια αύρα η οποία κρατάει κάποια παιχνίδια. Εδώ πια επειδή με το που ήρθε έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, είχε να παίξει προκρίσει στο κύπελο, τις πήρε. Είχε να παίξει ντέρμπι απανωτά που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει με εξαίρεση το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Τα υπόλοιπα είτε έφερε χ με την ΑΕΚ, είτε τα υπόλοιπα τα κέρδισε. Ναι. Είχε απαιτητικά συνεχόμενα παιχνίδια με πολλούς τραυματισμούς. Η ομάδα κατάφερε να αντεπεξέλθει. Δεν έχω ξαναδεί λοιπόν προπονητή ο οποίος να έρχεται. Βέβαια είχε το προνόμιο να μην παίρνει μια ομάδα που ήταν διαλυμένη. Γιατί συνήθως όταν έχουμε αλλαγή προπονητή στην Ελλάδα. Σωστό, ειδικά μεσούς στη σεζόν. Ναι, αυτό συμβαίνει διότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Είναι πλακωμένος ο προπονητής με τους παίχτες, είναι οι παίχτες πλακωμένοι μεταξύ τους. Όλα πάνε στραβά. Yeah. Στον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ότι η ομάδα ήταν σε κανένα μαύρο χάλι. Απλά η διοίκηση επέλεξε να πάρει έναν άλλο προπονητή διότι θεώρησε ότι με τον καινούργιο προπονητή, με τον Τερίμ, θα μπορούσε να ψηλώσει, να μεγαλώσει παραπάνω το ταβάνι της. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι έγινε. Οπότε. Ο Τερίμ παρέλαβε ήδη μια ομάδα η οποία ήταν σε καλή κατάσταση. Αλλά με όλα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν τον πρώτο καιρό και μιλάω για τους τραυματισμούς που τον έφτασαν να παίζει με center backs στην επίθεση, με παίχτες, ξέρω εγώ, άλλα ντάλλων θέσεις, με τον Κότσιρα να κάνει ένα rotation σε όλες τις θέσεις εντεκάδας γιατί δεν υπήρχε άλλος, κουλουπού. Παρόλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι τους περισσότερους προπονητές θα τους τσάκιζαν, το να μην έχουν παίχτες να βάλουν στη θέση που παίζουν. Ο Τερίμ τα αντιμετώπισε με ένα φοβερό coolness. Δηλαδή, αυτούς έχω παίχτες να βάλω, έχω 11 παίχτες να βάλω. Όποιοι και αν είναι, και ό,τι θες και να παίζουν, θα τους βάλω και θα μου κάνουν τη δουλειά. Το θέμα δεν είναι ότι τόσο ότι ο Τερίμ το αντιμετώπισε με coolness, γιατί ο Τερίμ αυτή τη φάση που λες, με τους 150.000 τραυματισμούς και όλο αυτό το ζόρι, πρέπει να το έχει αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, ίσως 50, 80, 100 φορές ακόμα στην καριέρα του. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι παρέλαβε μια ομάδα, προφανώς ο τρόπος εκείμνας άλλαξε. Παίχτες οι οποίοι είχαν μάθει να δουλεύουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο τις πρώτες μέρες που ήρθε ο Τερίμ σε άλλη ένταση, πιθανολογώ ότι έβγαλαν τραυματισμούς. Ναι. Το να ξεκινάει λοιπόν με μια ομάδα καινούργια, με παίχτες που δεν έχει διαλέξει, με παίχτες που δεν έχει κάνει προετοιμασία, με παίχτες που δεν ξέρει, με πέντε καινούργιες μεταγραφές. Εκεί θέλω να καταλήξω το πραγματικό θέμα. Δεν πρέπει να το έχει αντιμετωπίσει ξανά αυτό, ήταν λέω. Ήταν ότι δεν ήξερε τους παίχτες. Ναι. Δηλαδή, όσα βίντεο και να έχει δει, δεν τους ξέρει τους παίχτες. Αν δεν τους προπονήσει ο ίδιος να δει τα δυνατά τους σημεία. Τα αδύναμα σημεία τους, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Οπότε, ξέρεις, το έκανε αυτό που λέμε με την εμπειρία του και με το κεφάλι του από όσα είχε δει. Εγώ θα πω και μια άλλη λεπτομέρεια, γιατί άκουγα νωρίτερα και όλους τους συναδέλφους που βγήκαν και έκαναν σχόλιο. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο Μλαντένοβιτς από την αριστερή μεριά έχει τρομερά προβλήματα απέναντι στο Ζίφκοβιτς. Τρομερά προβλήματα. Σε κάποια φάση του έχει βγει στην πλάτη ο Ζίφκοβιτς, έχει γλιτώσει ο Παναθηναϊκός στο τσακ. Σηκώνει το ρήμα τον πάγκο. Λέει αυτά που πρέπει να πει με τον τόνο που πρέπει να τα πει. Πώς λέμε εδώ πέρα, παιδί μου, δεν δουλεύει κάτι, του ρίχνει δύο πινελίκια, δουλεύει. Έκανε αυτό το πράγμα στον Μλαντένοβιτς. Δηλαδή, δεν δούλευε ο Μλαντένοβιτς, του ρίχνει δύο πινελίκια και στη συνέχεια ο Μλαντένοβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος γυρίζει στην αμέσως επόμενη φάση και προλαβαίνει τον παίκτη του, είναι ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που προλαβαίνει παίκτη του ΠΑΟΚ και σώζει δύσκολη κατάσταση για τον Ντραγκόφσκι. Θέλω να πω, όπως συμβαίνει και με τις ηλεκτρονικές συσκευές ή με τα αυτοκίνητα που ρίχνεις δύο πινελίκια και κάπως δουλεύουν αυτά. Καμιά φορά ξέρεις και με τους παίχτες ρίχνεις δύο πινελίκια, του λες τον ότι δεν κάνει καλά και στην επόμενη φάση πάει και το κάνει καλά. Ακόμα και ένας παίχτης ο οποίος φημίζεται για τα επιθετικά του, ας πούμε, τάλαντα, όπως είναι ο Μλαντένοβιτς, και λιγότερο για την αμυντική του προσήλωση. Λοιπόν. Και για μένα όλο αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα, τουλάχιστον το κομμάτι όσο έπαιζαν οι δύο ομάδες με 11, γιατί μετά με 10 ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Με άλλες καταστάσεις και άλλες απαιτήσεις και περισσότερους χώρους και όλα αυτά τα οποία έγιναν στο τελευταίο κομμάτι, είναι ένας θρίαμβος τακτικής του Τερίμ όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή τακτικά νίκησε κατά κράτος τον Λουτσέσκο, που δεν είναι εύκολο πράγμα τακτικά να μπορέσει να κερδίσει τον Λουτσέσκο. Είναι πολύ καλό στην τακτική ο Λουτσέσκο. Όχι και πολύ μέρα αγάπη σήμερα, λόγω Αγίου Βαλεντίνου λέω. Μετά όσα γίνανε στο χωράρι και τα... Ναι. Όχι πολύ. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Τι να κάνεις. Εντάξει. Ψάχνω να καταλάβω ακόμα τι ακριβώς είδαν ή δεν είδαν οι διάφοροι διαιτητές βαρίστες και παρατρεχάμενοι στη φάση με τον Μπράντον Τόμας. Πραγματικά είναι ένα πράγμα ανεξήγητο. Ένας παίχτης ο οποίος είναι στον πάγκο, τραβάει και ρίχνει κάτω έναν παίχτη ο οποίος παίζει. Και το πιο συγκινητικό της υπόθεσης, αν δεν έκανα λάθος, είναι ότι μέσα σε αυτή τη φάση πήρε κάρτα ο Μλαντένοβιτς. Μήπως ήταν από πριν, μήπως είπε ο Τερίμ στο διαιτητή δίχτυ του. Αυτό για μένα είναι το πιο συλλογιστικό. Δηλαδή αυτή η λογική του Σολομόντα, την οποία την είδαμε και στη φάση αποβολή των δύο παιχτών,
ότι ναι, κολλάνε τα κεφάλια του, αλλά ο Τάισον αυτό πιάνει από το λαιμό τον Μπακασέτα και ξαφνικά βγαίνουν κόκκινοι και στου δύο παίχτε. Εγώ δεν μιλάω για το αν έπεσε κάτι οτιδήποτε. Δεν έχω καθαρή άποψη πόσο δυνατά μπορεί να τον χτύπησε ή όχι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Μπακασέτα δεν είχε δώσει δείγματα καραγκιοζισμού στη θητεία του. Αυτό ω ξέρει. Πρώτερος έτοιμος βίος. Για να μην δούμε και χρεώσουμε ένα παίχτη, ας πούμε, ότι ξαφνικά στα 30 του αποφάσισε να γίνει θεατρίνος. Δεν λέω όμως για το χτύπημα πόσο δυνατό ήταν ή δεν ήταν. Λέω πώς γίνεται σε μια κοκορομαχία παιχτών ο ένας να πιάνει τον άλλον από το λαιμό και να τον ταρακουνάει και να του ρίχνει μπαλτσάκια και να αποβάλλονται και οι δύο. Αυτή είναι η απορία μου. Και για τη φάση με τον Μπράντον Τόμας έχω όλες τις απορίες του κόσμου. Γιατί πήρε κάρτα ο τερματοφύλακας Ζίβκοβιτς και όχι ο Μπράντον Τόμας. Δεν πήρε κάρτα ο Τόμας. Όχι, δεν πήρε κάρτα ο Τόμας. Πήρε κάρτα ο τερματοφύλακας Ζίβκοβιτς. Γιατί. Δεν το δει προφανώς. Ναι, υπάρχει τέταρτος. Υπάρχει VAR. Εντάξει. Για πες. Και σε κάθε περίπτωση δεν έκανε κάτι το επιλήψιμο ο Μλαντένοβιτς για να πάρει κίτρινη. Όλο αυτό το έχω σαν μια απορία. Φαντάζομαι κάποιοι άνθρωποι από την ΚΕΘ θα εξηγήσουν. Θα έχει γράψει στο φύλλο αγώνα ο Ολλανδός, γιατί κάτι θα γίνει. Να καταλάβουμε, βέβαια, αδερφέ, τι ακριβώς έγινε εκεί. Αυτά. Αυτά είχα να πω. Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Καλησπέριζουμε Νίκο Παγκάκη. Χαίρετε. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε από την Τούμπα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη, αλλά όχι αυτό που λέμε, ξέρεις, μια μεγάλη νίκη. Ήταν μια μεγάλη νίκη με τα όλα της, γιατί καταρχάς δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλη αντίδραση σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος δόθηκε πολύ πιο διαβασμένος, πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο μαχητής. Πήρε το πρώτο ημίχρονο ενός άκρως αμφίροπου αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, και αυτές οι λεπτομέρειες ήταν η πολύ κακή κυκλοφορία της μπάλας που είχε, η ανασταλτική του λειτουργία που περιόρισε το Μπράντον. Φυσικά βρέθηκαν κάποιοι παίκτες σε καλή μέρα, αλλά ήταν όλη η ομάδα σε καλή μέρα, νομίζω. Αν μπορώ να εστιάσω σε τρεις που μου έκαναν εντύπωση, ήταν σίγουρα ο Ντραγκόφσκι που κράτησε στις δύο φάσεις την ομάδα τόρθια, ήταν ο Μπερνάρ που είχε καταπληκτικό παιχνίδι, και φυσικά ο Σπόρα που έχει πετύχει το 10ο του γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πολύ ζεστός, έχει κάνει τρεις μεγάλες φάσεις, η μία έχει καταλήξει στα δίκτυα, αλλά αυτό τον κόλτα από χρυσάφι, λέμε. Ο Παναθηναϊκός σε σχέση με άλλα παιχνίδια προσπάθησε να πληρώσει τον πάγο με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή να το χτυπήσει σε κόντρα επιθέσεις αφού πρώτα απ' όλα έμεινε στρογγυλός πίσω. Ήταν η ομάδα που κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα σε μεγαλύτερη διάρκεια. Ήταν ένα μοιραμένο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μπήκε πολύ πιο ζεστά και ήταν πολύ διαβασμένος από τον Φατίχ Τερί που συνεχίζει να είναι δυσκολοκρατάβλητος στο να χάσει ένα ντέρμπι. Έτσι δηλαδή με την ΝΑΕΚ, ας πούμε, έφτασε πολύ κοντά το πάρει ο Παναθηναϊκός. Εδώ είχε κάνει τη χειρότερη εμφάνιση σε ντέρμπι. Πήρε δύο προκρίσεις με τον Ολυμπιακό, η μία στο κύπελο στο Καραϊσκάκης και με την πορεία στήχης, αλλά θυμάστε όλοι πως είχε κατέβει και ο Παναθηναϊκός. Γενικά το χαρακτηριστικό των ομάδων τερίμων δεν τα παρατάνε και σήμερα σε καμία περίπτωση δεν το παράτησε ο Παναθηναϊκός. Το μάτς το κυνήγησε πάρα πολύ, με πολύ πάθος, είτε με 10 είτε με 11. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που είχε γνώμη ότι έπαιζε μπροστά στον κόσμο του μετά από δύο μήνες και η Τούμπα δίνει μεγάλη δυναμική στο δικέφαλο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι ανεβαίνει, βγάζει υγεία, και όσο για τη φάση εδώ με τα νεύρα που υπήρχαν, νομίζω ότι υπήρχε κάποια υπερβολή, αλλά γι' αυτό έχει τοποθετηθεί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, δεν είναι δικό μου θέμα να το αναλύσω. Εγώ στο καθαρά αγωνιστικό μέρος από ότι η ομάδα ήταν σαφώς καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Έβγαλε περισσότερη ενέργεια, καλύτερο προσανατολισμό, ήξερε το τι ήθελε στο γήπεδο και το πήρε, χτύπησε όταν έπρεπε, αφού πρώτα εξοδετέρωσε το δικέφαλο που είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν φτάθηκαν αρκετές για να του δώσουν τη νίκη που την ήθελε πάρα πάρα πολύ, αγκρίνοντας τις αντιδράσεις και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των παιχτών και του Πάγκου και όλα αυτά που έγινε στο ντέρμπι που εσείς παρακολουθήσατε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα παιχτών, σε συνδυασμό με την πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία συνολικά, ήταν που έκανα τη διαφορά. Για να το κλείσω, θα πω απλά ότι πέρα από τις φάσεις των αποκρούσεων, τον γκολ και ό,τι άλλο μπορεί να έγινε από την Τούμπα, αυτό που είναι χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού σήμερα δεν θα έχανε, είναι η φάση με τον Μπλαντένοβιτς στο πρώτο μήχρονο που κυνηγάει τον Μπράντον Τόμας. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει το κλασικό του παιχνίδι, μια παλιά του Κοτάρχη βγάζει την ουσία στον ευνηδιασμό να το παίξει στο γενικό μπασκετικό, τον Τόμας παίρνει την κεφαλιά, ανοίγει την μπάλα μπροστά και έρχεται τον Μπλαντένοβιτς και τον καταπίνει, και αυτό νομίζω για μένα έδειξε, ας πούμε, και το πάθος που έβγαλαν οι παίκτες σήμερα και το πόσο είχαν τη συγκέντρωσή τους ανασταλτικά, περιορίζοντας τα λάθη τους. Ήταν ένα μεγάλο σκέλος, ένα μεγάλο στίγμα για τον Παναθηναϊκό, που είναι περίπου στα λάθη, για να πάρει αυτό το παιχνίδι άξια και πάει τώρα στο λεωφόρο, όπου εκεί θα διεκδικήσει την απογείωσή του για το τελικό του κυπέλου με πολύ καλύτερες πιθανότητες, σαφώς.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Νικό. Ευχαριστούμε, Νικό. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ, για χαρά. Να σας πω δύο κουβέντες, όχι εντελώς ήρθε προφανώς, αλλά δεν έχει ανάγκη προφανώς την υποστήριξή μου. Αλλά για το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι τελικά, αλλά αυτό είναι ένα εκ των υστέρων συμπέρασμα, θέλω να κάνω προς το τον έξυπνο, η σημερινή του εικόνα διαμορφώθηκε την Κυριακή το βράδυ. Δηλαδή την Κυριακή το βράδυ ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρες με τους θεωρητικά αναπληρωματικούς του, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα έχει αναπληρωματικούς, δεν ξέρω δηλαδή πώς το βλέπει ο Τέριμ. Και ο ΠΑΟΚ έμπλεξε με την ισοπαλία με την ΑΕΚ νομίζω λίγο και το μυαλό του. Δηλαδή, που μεν Παναθηναϊκός πήγε να παίξει σήμερα με μια εντεκάδα η οποία είχε μεγαλύτερη ομοιογένεια, δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα φρεσκάδας, Γιώργο Θεού, δηλαδή είμαστε στο Φεβρουάριο ας πούμε. Έχει προηγηθεί μια διακοπή Χριστουγέννων, υπάρχει μια επιβάρυνση, αλλά μιλάμε τώρα για επαγγελματίες και για ομάδες συνηθισμένες φέτος από την αρχή της χρονιάς να παίζουν τρία παιχνίδια την εβδομάδα και έχουν και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές για να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, αλλά πήγε με ομοιογένειο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή οι βασικές ας πούμε όλες οι γραμμές του είχαν παίκτες οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει πρόσφατα μαζί και νομίζω ότι αυτό που τελικά μέτρησε περισσότερο στη διαμόρφωση όλου αυτού του πράγματος είναι η επιλογή του να κρατήσει και τον Μπερνάρ και τον Παλάσιος και το Σπόρα στην αρχική εντεκάδα. Πράγμα που δεν νομίζω ότι το περίμεναν πολύ, δηλαδή συζητάγαμε πολύ για την πιθανότητα να παίξω για Θεμέγεφ, για το αν θα ξεκινήσει ο Μαντσίνι, ο Αϊτόρ. Υπήρχε μια αίσθηση ότι θα υπάρξει και εκεί κάτι το οποίο θα αλλάξει. Δεν άλλαξε τίποτα για τον απλούστατο λόγο ότι οι δύο αυτοί, δηλαδή ο Παλάσιος και ο Μπερνάρ, μπορεί να είναι αυτόν τον καιρό και οι πιο φορμαζόμενοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και όπως λέω τελευταίο καιρό, αν τελικά φύγει ο Παλάσιος, μοιάζει με last dance όλο αυτό για αυτούς τους δύο. Έτσι, ότι τελευταίο καιρό γνωρίζω ότι φεύγουν. Ναι, χρόνια καριέρα, να ξέρεις με την έννοια ότι κλείνει ένα κεφάλαιο αν φύγει ναι. ο Παλάσιος. Αλλά δεν το ζουν με άγχος, το ζουν με πολύ επαγγελματισμό. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καν αν θα φύγει ο Παλάσιος, ας πούμε. Ναι, από αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων. Ναι, ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος. Αλλά όταν παίρνουν στο γήπεδο, Κώστα μου δεν έχουν αυτά. Μεγάλη σημασία. Ορισμένοι, Αντωνή, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι φεύγουν και τα φορτώνουν στον κόκορα. Αυτό συμβαίνει, αλλά δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι έχουν ψιλοταλαιπωρηθεί από την παραμονή τους, ας πούμε, σε μια ομάδα. Το βλέπουν, μετράνε μέρες, σαν το στρατό, ας πούμε, ξέρεις, να απολυθούμε. Αυτοί δεν έχουν ταλαιπωρηθεί. Θα έλεγα μια χαρά πέρασαν στην Ελλάδα. Δηλαδή και ο Μπερνάρ, ας πούμε, ξεχνάμε ότι βρήκε εδώ πέρα και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Βρήκε κόσμο που τον πίστεψε. Δεν ερχόταν από τις καλύτερες χρόνια της καριέρας του και ο Παλάσιος εδώ κάνει πράγματα τα οποία τον καθιστούν πρωταγωνιστή σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και γι' αυτόν ένα βήμα μπροστά αποδείχτηκε ο Παναθηναϊκός. Εγώ επιμένω σε αυτούς τους δύο γιατί οι άλλες γραμμές του Παναθηναϊκού δεν είχαν ζητήματα ομοιογένειας. Δηλαδή η τετράδα ήταν η τετράδα που έχει παίξει πολλές φορές στην άμυνα, η ΧΑΦ δεν το συζητάμε. Απέναντί τους ο Λουτσέσκου είχε μια ομάδα με παίκτες που έχουν παίξει πολύ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί. Αλλά τι μάτς. Είναι άλλο ας πούμε να έχεις παίξει βασικός στα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα ας πούμε με τον Όφη στη Ντούμπα και με τη Λαμία και με τον Βόλο, όλα αυτά τα παιχνίδια δηλαδή που λήξανε πολλά με λίγα. Και άλλο πράγμα να χρειαστεί να παίξεις βασικός ένα παιχνίδι που είναι τελικός Κυπέλλου και είναι και ένα παιχνίδι πολύ λεπτών ισορροπιών και έρχεται μετά από ένα παιχνίδι, αυτό με την ΑΕΚ, στο οποίο εγώ το λέω και την Κυριακή το βράδυ, δεν υπήρξε μεγάλη παοκτζήδικη ευτυχία για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σοφάρισε στο 90. Κάπως αλλιώς το είχαν φανταστεί όλοι το μάτς με την ΑΕΚ. Το μάτς με την ΑΕΚ έμπλεξε ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή του αφαίρεσε αρκετή από την αυτοπεποίθηση που είχε τον προηγούμενο καιρό και αυτό το πράγμα σήμερα φάνηκε. Δηλαδή, υπήρξαν και ένα-δυο επιλογές οι οποίες σηκώνουν συζήτηση, όπως ας πούμε ο Ντεσπότοφ στα αριστερά, δεν έχει πολύ νόημα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο που το άλλαξε και έβαλε τον Ζίβκοβιτς στα αριστερά, δεν είχε νόημα ο Ζίβκοβιτς. Και όταν μετά μπήκε ο Τάισον, μπήκε ο Μεϊτέ, μπήκε ο αργότερο Σαμάτα, μπήκε ο Μούργκ, δεν είδα καμιά θεαματική μεταμόρφωση του ΠΑΟΚ, παρά μόνο ένα σούτ στο δοκάρι στο τέλος, το οποίο ήταν αποτέλεσμα μάλιστα
διπλής καραμπόλας. Την μπάλα βρήκε σε, μπράβο, σε δύο παίχτες. Ναι. Σε δύο παίχτες. Λοιπόν, αντιθέτως υπήρξε κάποιος εκνευρισμός, φάνηκε και στη φάση του Τάισον με τον Μπακασέτα που έγινε μια κοκορομαχία που ήταν το λιγότερο που ήθελε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή, αλλά εγώ διέκρινα τον εκνευρισμό της ομάδας η οποία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βλέπει πράγματα στο γήπεδο τα οποία δεν λέω δεν τα περίμενε, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενε όλο αυτό το πράγμα αλλιώς. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα, διότι έχει ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά του. Ο ΠΑΟΚ που προσοχή δεν έχει αποκλειστεί από το τελικό. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η φόρμουλα του κυπέλου και με τον γκολ που δεν μετράει εκτός έδρας κτλ. Θα παίξει τη ζαριά του στην λεωφόρο ο Λουτσέσκο σε ένα γήπεδο που έχει κάνει και νίκες. Δεν τον τρομάζει γενικά. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση της ΑΕΚ, ας πούμε, που τα σκέφτεται λίγο παραπάνω τα παιχνίδια. Θα κάνει την ανάλυση του. Δεν ξέρω όμως αν προλαβαίνει, γιατί είναι πολύ σύντομα όλα, να γυρίσει το τσιπάκι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι λίγο σαν άσπρο μαύρο. Εκεί που ήμασταν στα σύννεφα και όλο χαρά, ξαφνικά ψαχνόμαστε να δούμε τι έγινε. Ενώ δεν έχει γίνει τίποτα φοβερό. Δηλαδή, τι έχει συμβεί. Είχαμε σήμερα την απόδειξη ότι δεν υπάρχουν δύο εισάξιες ενδεκάδες, δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, 23-24 ποδοσφαιριστές που είναι δυνάμει, μπορεί να είναι βασική. Προσοχή για τα παιχνίδια αυτά. Τα παιχνίδια, ας πούμε, με τα ντέρμπι του Ελληνικού Πρωταθλήματος, τα παιχνίδια τα οποία μετράνε. Λοιπόν, κάπως έτσι προέκυψε αυτό το 0-1. Αποτέλεσμα, να το ξαναλέω, μια ομάδα η οποία προγραμμάτισε το πώς θα πάει στην Τούμπα για να παίξει με τους βασικούς της και να κερδίσει, και μια ομάδα η οποία βρέθηκε στην υποχρέωση να αλλάξει ποδοσφαιριστές, διότι το πρόγραμμά της ξαφνικά βάρινε πάρα πολύ. Αυτά. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη, γιατί το καλύτερο είναι λίγο σχετικό για να το πεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση του Παναθηναϊκού του Χατζη Χτερή με αυτή την Τούμπα, υπό την έννοια ότι πρέπει να ζυγίζεις ποιος είναι ο αντίπαλος, πρέπει να ζυγίζεις ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει τυχθεί στην Τούμπα από κανέναν, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να ζυγίζεις ότι ο ΠΑΟΚ μένει στο 0 μόλις δεύτερη φορά στην σεζόν, αλλά μία έχει μείνει, σε ένα ΠΑΟΚτάρι στις αρχές του Σεπτέμβρη κάπου εκεί. Πρέπει να ζυγίζεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό την κυριαρχία που έχει στα παιχνίδια του, ούτε σε επίπεδο κατοχής, ούτε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πρέπει λοιπόν να ζυγίζεις πρώτα τι έκανες σε σχέση με αυτά που κάνει ο αντίπαλος και πόσο τον περιόρισες, και μετά πρέπει να ζυγίζεις και το τι κάνεις εσύ. Και ο αριθμός των τελικών προσπαθειών του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, νομίζω είναι 15 αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, είναι ενδεικτικός για το, αυτό που λέω, το ολοκληρωμένη εμφάνιση. Δηλαδή όλα αυτά δεν τα έκανε μην παίζοντας ποδόσφαιρο ή αφαιρώντας πράγματα από την δημιουργία του προκειμένου να σταματήσει τον ΠΑΟΚ και να βρει μια φάση, μια-δυο επιθέσεις και να βάλει ένα γκολ. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Το είπα και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, έχει πολλούς παίχτες τους οποίους μπορεί να ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός, από τον τερματοφύλακά του, τον Δραγκόφσκι που τις δύο φορές που χρειάστηκε ήταν εκεί, από τον Γέντβαϊ που έκανε αψεγάδιαστη εμφάνιση στο κέντρο της άμυνας, από τον Μπερνάρ που θέλει να δείξει πόσο επαγγελματίας είναι και βρίσκει κίνητρα μετά την υπογραφή του συμβολέου του στη Βραζιλία, όπου θα φύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, θέλοντας να φύγει από την Ευρώπη με έναν τίτλο, με πολύ καλή παρουσία. Πάντως βρίσκει τα κίνητρα και δείχνει τον απόλυτο επαγγελματισμό του. Και γενικά μπορούμε να σταθούμε, ο Ρουμπεν Πέρεθ έχει κάνει επίσης πάρα πολύ καλό παιχνίδι, μπορούμε να σταθούμε σε αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω κυρίως θα αδικούσαμε την ομαδική δουλειά του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι αν ψάχναμε να βρούμε MVP της αναμέτρησης και της νίκης του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Συμφωνώ, δεν νομίζω ότι είναι δηλώσεις σχήμα λόγου ούτε από τους δύο προπονητές ούτε από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ότι δεν έχει τελειώσει η πρόκριση και ότι υπάρχει δεύτερο ημίχρονο. Δεν απέχουν πολύ οι δύο ομάδες. Είναι φανερό αυτό. Ήταν φανερό είτε στο μάτς που έγινε πριν 17-18 μέρες για το πρωτάθλημα και κέρδισε ο ΠΑΟΚ, είτε στο σημερινό που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Η απόστασή τους είναι πολύ μικρή και σε κάθε μάτς ο καθένας μπορεί να κερδίσει. Συνεπώς, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα προβάδισμα πρόκρισης. Δεν υπάρχει εμφιβολία γι' αυτό. Αλλά σίγουρα δεν έχει τελειώσει η πρόκριση. Σίγουρα η ρεβάνς θα είναι
ένα ακόμη πολύ ωραίο μάτς, διότι και το σημερινό ήταν πολύ ωραίο. Μας τα χάλασε λίγο το σκηνικό ανάμεσα σε Τάισον και Μπακασέτα, δεν χρειαζόταν, ήταν εντελώς αχρίαστος. Και μάλιστα από δύο παιδιά που σπανίως δεν είναι και δύο ποδοσφαιριστές που λες, τους βλέπεις, έτοιμοι είναι, παρτο, αρπάζουν με τη μία, τους αποκαλεύονται συχνά. Σπανίως τους συμβαίνει, μεγάλα παιδιά είναι, υπήρξε ένταση, τους συνέβη, απλώς κάπου θα έπρεπε να το σταματήσουν σε κάποιο σημείο ή κάποιος να προλάβει να τους χωρίσει, γιατί βάζαν κεφάλια, βάζαν, έπιαν ο ένας στο λαιμό του άλλου για αρκετή ώρα, δεν βρέθηκε κανείς εκεί να πει στη μέση, να τους στείλει λίγο μακριά για να τελειώσει η διαδικασία με μια κίτρινη κάρτα και να μην έχουμε όλη αυτή την κουβέντα τώρα. Αλλά το μάτι πραγματικά ήταν πολύ υψηλής ποιότητας και εγώ πραγματικά χάρηκα γιατί έρχεται μια σειρά από ντέρμπι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε για το κύπελλο είτε για το πρωτάθλημα, και φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ ανοιχτή σεζόν μπροστά μας με πολύ ωραία μάτς, αρκεί να μένουμε στο ποδόσφαιρο και μόνο σε αυτό, γιατί πραγματικά έχει να μας δώσει πράγματα το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω, το κάνω αύριο το πρωί με το Βάιο, τον ζαλίσω. Αλλά και τακτικά το μάτς είναι πάρα πολύ ωραίο και από τους δύο προπονητές και με τις κινήσεις που κάνουν και πόσο το έχει δουλέψει ο Τερίμ και πόσο το έχει δουλέψει ο Λουτσέσκου και πόσο προσπαθεί να το αλλάξει με το Μεϊτέ και το Μπουρκ και πόσο κλείνει τους χώρους ο Τερίμ βάζοντας τρίτο κεντρικό αμυντικό και παίζοντας κάποια στιγμή 3-5-1 και μετά 5-4-0 αλλά με πολύ ωραίο τρόπο. Γενικά είναι ένα μάτι που σηκώνει πάρα πολύ ποδοσφαιρική κουβέντα και που έχει έναν πολύ μεγάλο νικητή και αυτό στο Παναθηναϊκό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μιχαλή.